ο λόγος στο Γιώργο Σκιαθίτη, πρώην πλέον προπονητή τερματοφυλάκων του ΠΑΟ και νυν προπονητή τερματοφυλάκων του ΑΠΟΕΛ. Καλησπέρα Γιώργο από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα από Κύπρο, από Λευκοσία. Θα μιλάμε στον ελληνικό έτσι, νομίζω είναι πιο άμεσο, να μην ζοριζόμαστε. Okay. Λοιπόν, νέο κεφάλαιο στην καριέρα σου, στον ΑΠΟΕΛ. Μια παραδοσιακή δύναμη στην Κύπρο, σε μια κατάσταση από ό,τι ξέρω από τα λίγα μεταβατική ο ΑΠΟΕΛ, ή τουλάχιστον όχι προερχόμενος από μια χρονιά πρωταθλητισμού, όπως τον έχουμε συνηθίσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί okay, είναι 2-3 ομάδες που τις γνωρίζουμε καλά, αλλά σίγουρα πάντα παραμένει ένα μεγάλο κλαμπ. Δεν ξέρω αν είναι και το μεγαλύτερο στην Κύπρο, αν μπορούμε να τα συγκρίνουμε 2 ομάδες ή 3. Ναι, σίγουρα. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σαφές το μεγαλύτερο κλαμπ στην Κύπρο. Αν δεις τους τίτλους, έχει 28 πρωταθλήματα, 21 κύπελα. Έχει, ειδικά την προηγούμενη δεκαετία, μεγάλες πορείες στην Ευρώπη. Έφτασε στους 8 του Champions League. Ναι, βέβαια. Έφτασε στους 16 του Europa League. Έχει, σίγουρα πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό κλαμπ. Mm-hmm. Και αυτό διαπιστώνω και εδώ που με το που συμφωνήσαμε ήρθα εδώ να γνωρίσω τους ανθρώπους, να δω τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, να γνωρίσω το τεχνικό επιτελείο, να ξεκινήσουμε τη δουλειά. Και αυτό που βιώνω είναι ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό κλαμπ με τις εγκαταστάσεις, με πάρα πολύ έτσι, αγάπη για την ομάδα. Είναι, ξέρεις, και έντονο το ελληνικό στοιχείο εδώ. Βέβαια. Έχουν την ελληνική σημαία. Ναι, έχουν ναι. Την ελληνική σημαία εδώ στο προπονητικό. Και είναι μεγάλη υπόθεση και για μένα μετά από έναν τεράστιο σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ να βρίσκομαι σε έναν άλλον μεγάλο ελληνικό σύλλογο της Κύπρου και να προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να τους βοηθήσω σε μια χρονιά που πράγματι είναι μεταβατική της περσινής, γιατί αυτή η ομάδα έχει συνηθίσει να είναι πρωταθλήτρια. Πέρυσι ήταν μια χρονιά που κάποια στιγμή κινδύνευσε και με υποβιβασμό. Έγινε μια επιλογή ενός προπονητή που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα του κυρίου Σάβα Πουσαϊτίδη, ο οποίος πλέον είναι και ο αγωνιστικός ηγέτης της ομάδας. Ξεκίνησε όλη αυτή την αλλαγή, όλη αυτή την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά. Και ευελπιστούμε γρήγορα να επαναφέρουμε την ομάδα εκεί που ανήκει. Πάντως, Γιώργο, νομίζω κατά κοινή ομολογία το Κυπριακό πρωτάθλημα στο σύνολό του δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο το ελληνικό, αλλά οι ομάδες οι top δεν έχουν και πάρα πολλά να ζηλέψουν από τις top ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, το είδαμε και φέτος, δεν ξέρω πόσοι υποτίμησαν την Ομόνοια ή όχι. Ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε. Πήρε έναν βαθμό σε 2 παιχνίδια. Πήρε 5 η Ομόνοια. Πρωταθλητρία Κύπρου πλέον. Δηλαδή, οι top ομάδες, δεν ξέρω από τις πρώτες εικόνες, αν μπορούμε να πούμε για τον ΑΠΟΕΛ, δεν υστερούν σε υποδομές, σε οργάνωση από τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Όχι. Βέβαια, δεν μπορώ να μιλήσω για το αγωνιστικό, γιατί είναι τώρα δεύτερη. Προφανώς. Όσον αφορά σίγουρα τις συνθήκες και τις εγκαταστάσεις. Ναι, αυτό μπορώ να το πούμε με βεβαιότητα. Και να σου πω, ΑΠΟΕΛ θα μπορούσε να είναι από άποψη καταστάσεων στο top 3, στο top 4 της Ελλάδας άνετα. Ναι. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Ουσιαστικά θέση... Όσον αφορά βέβαια το πρωτά... Ναι, πες, συγγνώμη. Έλα, θέλει να ακούς. Ακούω, ναι, πες για το πρωτάθλημα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, αυτό που λες, ναι, πράγματι έχουν κάνει την προσπάθεια να είναι όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται. Έχουν και αυτή τη διαδικασία των play-off και του relegation round. Φέτος από 14 γίνονται οι ομάδες 12. Mm-hmm. Και θα έχουν και τα play-off και τα play-out με 6 και 6 ομάδες δηλαδή. Και είναι αλήθεια ότι π.χ. ο ΑΠΟΕΛ τερμάτισε πέρσι 8ος, δηλαδή ήταν τόσο κακή η χρονιά, δεν ήταν καν στο πρώτο γκρουπ. Αυτό σημαίνει ότι είναι πράγματι, πλέον οι ομάδες έχουν μια άλλη δυναμική από ό,τι είχαν στο παρελθόν. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια. Εντάξει, μακάρι και μιλάνε οι άνθρωποι της Κύπρου για μια νέα φουρνιά και Κύπρων ποδοσφαιριστών που τα επόμενα χρόνια μπορεί να αναβαθμίσουν την εθνική, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι η εθνική Κύπρου δεν έχει ούτε ΟΚΑ, ούτε Εγκομίτη,
Αλονεύτης, έχουν υπάρξει παίκτες που όντως ήταν. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου, ναι, πολύ, ναι. Πολύ. Γιώργο, πάμε λίγο στον, στον ΠΑΟΚ. Τέσσερα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ιούλιο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2020 στον ΠΑΟΚ. Τρία χρόνια στην πρώτη ομάδα, ένα χρόνο στην ΚΑΠΑ 20. Έντονα χρόνια. Καλά χρόνια, γεμάτα επιτυχίες. Δηλαδή, θα έχεις φαντάζομαι πολλά να θυμάσαι, έχεις κρατήσει πολλά. Ήταν τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω πώς μπορείς να τα χαρακτηρίσεις. Ναι. Για σένα. Ναι, δεν το συζητάμε. Από την Ακαδημία ακόμα που ξεκίνησα έτσι και μπόρεσα να δώσω έτσι τις δικές μου γνώσεις και στα νέα τα παιδιά και να βοηθήσουμε γενικότερα στην υποδομή εκεί στο κομμάτι των ανατοφυλάκων. Μου έδωσε το εισιτήριο εισόδου στην πρώτη ομάδα η πρώτη χρονιά και σαφώς μετά τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν. Εντάξει, είμαι από τη Θεσσαλονίκη, μπόρεσα να δουλέψω στον ΠΑΟΚ, στο σπίτι μου δίπλα. Ήταν μεγάλη υπόθεση, οπότε είχα και την οικογένειά μου δίπλα. Ζήσαμε ανεπαναληπτημένες, εύχομαι σύντομα η ομάδα να ξαναμπορέσει και με τον κύριο Λουτσέσκου να διεκδικήσει και να κερδίσει το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη υπόθεση, είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μένα ο ΠΑΟΚ. Είναι και η δουλειά αυτή που έγινε, η οποία μου έδωσε και τη δυνατότητα τώρα να κάνω το επόμενο βήμα και να κάνω ουσιαστικά μεταγραφή στον ΑΠΟΕΛ. Αν σου ζητήσει κάποιος, Γιώργο, να περιγράψεις τον προπονητή και άνθρωπο Λουτσέσκου, εντάξει, προφανώς δεν είναι εύκολο με σε δύο λεπτά, όχι για τον Λουτσέσκου, για οποιοδήποτε άνθρωπο να τον περιγράψεις, αλλά ποια είναι αυτά που κράτησες από την συνεργασία σου με τον Λουτσέσκου και πώς ένιωσες όταν άκουσες ότι επιστρέφει ο Λουτσέσκου στον Δικέφαλο μετά από δύο χρόνια? Γιατί τον έχει ζήσει καλά τον Ράσβαν. Είναι καταρχήν ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είναι ήδη, δεν ξέρω, 50 δεν νομίζω να έχει φτάσει και είναι ήδη παππούς. 52, αλλά μοιάζει για να είναι μικρότερος. 52 πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. 50, το θυμάμαι, ναι, τα χρόνια που ήμασταν μαζί. Οπότε είναι ένας άνθρωπος οικογενειάρχης, έχει μεγαλώσει η οικογένειά του, έχει κάνει πολύ μεγάλη διαδρομή ως αθλητής, έχει κάνει μεγάλη διαδρομή ήδη σαν προπονητής. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ακριβώς τι θέλει και ξέρει ακριβώς πώς θα το πετύχει. Οπότε νομίζω πάνω σε αυτό, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να κάνει αλλαγή προπονητή, νομίζω αποφάσισε να φέρει τον άνθρωπο που ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά πώς να το πετύχει. Mm-hmm. Το μυστικό του Λουτσέσκου, Γιώργο, που πραγματικά κάνει, τουλάχιστον την πρώτη θητεία του, έκανε ένα απίστευτο γκρουπ, και με εσάς και με τους παίκτες, δηλαδή γενικότερα η ομάδα ήταν μια γροθιά, και εννοείται εσύ και οι τερματοφύλακες, εικόνες ας πούμε πολύ σπάνια βλέπουμε μεταξύ δύο τερματοφυλάκων και με σένα πριν από κάθε αγώνα, το έχετε και σαν τελετουργικό από ό,τι κατάλαβαμε. Το μυστικό του Λουτσέσκου ποιο είναι που κάνει ένα τόσο δεμένο γκρουπ, που να μην χωράει τίποτα από έξω για να το σπάσει, δηλαδή η συμπεριφορά του ποια είναι εκεί, καταφέρνει να ενώνει ανθρώπους 25-30 μαζί με τους προπονητές, 35 μαζί με τους φυσιοθεραπευτές και να κάνει αυτό το πράγμα. Πώς το καταφέρνει, εσύ που το βλέπεις απ' έξω? Είναι ο ηγέτης πραγματικά στην καθημερινότητα της ομάδας. Το διαπιστώσαμε και για τα έξω αγωνιστικά, αλλά σίγουρα όσον αφορά τα αγωνιστικά. Ήμουνα εγώ που όταν πρωτοήρθε, λοιπόν, για να μιλήσω έτσι από την προσωπική μου εμπειρία, που okay, είχε ξεκινήσει και είχε πάρει μια εικόνα και προσπαθούσα έτσι να μιλήσουμε και να συζητήσουμε και να δούμε όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού και τα σχετικά. Mm-hmm. Ήταν απίστευτο το πόσο απλά και ξεκάθαρα μου έλεγε κάνεις τη δουλειά σου καταπληκτικά, μην με κουράζεις, κάνε αυτό που να κάνεις, σου έχω δώσει λευκή επιταγή. Όταν λοιπόν ακούς αυτό το πράγμα από τον επικεφαλής προπονητή και σου δημιουργεί κατευθείαν μια τέτοια αυτοπεποίθηση και μια εμπιστοσύνη και μαζί μια τεράστια ευθύνη, την οποία αν θες δεν θες θα πρέπει να την ανταποδώσεις. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και με τους αθλητές, με το υπόλοιπο επιτελείο, με το κάθε άνθρωπο στο προσωπικό. Και νομίζω αυτό είναι το μυστικό. Ότι ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο δουλειάς του, είναι ξεκάθαρη η αντίληψή του για το ποδόσφαιρο, για το πώς θα προσεγγίσει τα παιχνίδια, ο τρόπος παιχνιδιού είναι
μέσα από τα χρόνια και τη διαδρομή του συγκεκριμένος. Οπότε μετά αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πράγματι η καλή καθημερινότητα μέσα από τις καλές σχέσεις. Θα είναι και προφανώς έχει το αυταρχικό και αυστηρό προφίλ. Προφανώς. Και μέσα από εκεί προκύπτει και ο σεβασμός. Δίκαιος είναι. Οπότε και παράλληλα είναι και ένας καλός άνθρωπος. Έτσι, στη Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, έχει στο σπίτι του άνθρωπο να φροντίζει τα 7-8 γατιά που έχει. Δηλαδή αγαπάει τα ζώα. Ναι. Το καταλαβαίνεις όταν θα πάμε για την προσωπική μας πλέον ζωή, στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι ένας ευγενικός άνθρωπος. Το σημαντικότερο, Γιώργο, είναι να είσαι δίκαιος γενικότερα στο ποδόσφαιρο και στη ζωή, αλλά και μιλώντας για ποδόσφαιρο. Το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι που κάνει 25-27 διαφορετικούς ανθρώπους, 35 μαζί με το staff, να συμπορευθούν για το κοινό καλό. Η δικαιοσύνη είναι το νούμερο ένα για τα βασικά συστατικά. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, είναι η υποκειμενική δικαιοσύνη του προπονητή. Δηλαδή, καλά, εντάξει, ναι, πάντα υπάρχει το στοιχείο αυτό. Εντάξει, αλλά είναι βάση της πάντα της δικιάς του άποψης και τα σχετικά. Αλλά σίγουρα, επειδή ακριβώς τα πράγματα έχουν σταθερές μέσα στην καθημερινότητα, μέσα στην αγωνιστική φιλοσοφία, είναι υποχρεωμένος λοιπόν και ο κάθε ποδοσφαιριστής και ο κάθε εργαζόμενος να το αποδεχτεί και να δουλέψει πάνω σε αυτή τη διαδρομή. Mm-hmm. Οπότε νομίζω, ναι, η σταθερότητα είναι η διάρκεια με τη σταθερότητα που υπάρχει, χτίζει όλη αυτή την κατάσταση η οποία είναι παραγωγική, είναι επιτυχημένη και εύχομαι να φέρει τις επιτυχίες που όλοι περιμένουμε. Ωραία, δύο ακόμα ερωτήσεις. Μία για τον ΠΑΟΚ και μία πιο γενική, γιατί είναι και θέμα της επικαιρότητας από χθες το βράδυ. Πώς είδες τη χρονιά του Πασχαλάκη και του Ζίβκοβιτς? Έχεις συνεργαστεί και με τα δύο παιδιά. Είχαν τα πάνω και τα κάτω τους, αλλά στο φινάλε νομίζω ότι ο Αλέξανδρος αυτό που έκανε, αυτό που έπρεπε να κάνει, το έκανε. Πώς την είδες τη χρονιά και των δύο, και του Ζίβκο και του Πασχαλάκη? Εντάξει, από τη στιγμή που είχε τελειώσει η χρονιά πέρσι με τον Αλέξανδρο, έγινε το καλοκαίρι μια αλλαγή, προτιμήθηκε ο Ζίβκοβιτς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Mm-hmm. Νομίζω στάθηκε αρκετά καλά. Στη συνέχεια η χρονιά κύλησε και με την αποχώρηση του Αμπέλ. Νομίζω ο Πάμπλο επανέφερε τον Αλέξανδρο τον Αλέξανδρο στο βασικό σχήμα. Νομίζω, αν εξαιρέσουμε την αρχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μετά για όλη τη σεζόν, φτάνοντας στο τέλος, μέχρι το τέλος, ήταν μια χρονιά που, ναι, τι να σας πω, είχα και εγώ, αν και δεν ήμουν στο ΠΑΟΚ, έτσι, πραγμάτων, πάρα πολλοί άνθρωποι, κάποιες επίσης συνεντεύξεις που είχα δώσει και εγώ από την πλευρά μου, προσπαθούσα έτσι να βοηθήσω, να προστατεύσω όσον αφορά τα παιδιά, τους αθλητές. Εντάξει, γιατί είναι αθλητές μου, είναι δικοί μου άνθρωποι, είχαμε χτίσει μια πάρα πολύ καλή και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι, υπήρχαν αυτές οι συνεχόμενες αλλαγές, νομίζω, υπήρξε μέσα στη χρονιά αυτό, δηλαδή το έλλειμμα εμπιστοσύνης έβγαινε και σαν έλλειμμα αυτοπεποίθησης στα παιδιά μέσα στη χρονιά. Και ευτυχώς στο τέλος της χρονιάς ο Αλέξανδρος μπόρεσε και αντέδρασε. Είχα μάλιστα πει, πρέπει να θυμηθεί τον διψασμένο Αλέξανδρο που ήταν αυτός ο οποίος πρώτο ήρθε στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και νομίζω από το παιχνίδι του Κυπέλου με το διπλό στο ΆΚΑ, με τον γκολ του Μουρκ και μετά, ξεκίνησε μια διαδρομή στο κλείσιμο της χρονιάς πάρα πολύ καλή για τον Αλέξανδρο, που νομίζω τον βοήθησε και η στήριξη του Παύλου και με όλα αυτά που γίνανε και με το επεισόδιο με τους οπαδούς, ναι, και τα σχετικά. Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά πως ο Αλέξανδρος πάντα αντιδρά, είτε είναι αυτό λάθος, είτε είναι κάποια κακιά στιγμή. Δεν ξέρω τι έχει προκύψει από χθες το βράδυ. Θα σου πω στο τέλος, δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ.
κυρίως, ναι. Κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Ναι. Είναι περισσότερο παίκτη ψυχολογία. Ναι, και όσον αφορά το. Για πες. Όσον αφορά το Ζήφκο, εντάξει, πάντα η επιτυχία του πρώτου εξαρτάται και από τον δεύτερο. Εντάξει, από το πώς θα πιέζει κάθε μέρα στην προπόνηση, από το πώς θα δεχτεί την αλλαγή του. Εγώ μπορώ να θυμάμαι, ας πούμε, την χρονιά του 20, που πάλι ο Αλέξανδρος έκλεισε τη χρονιά και νομίζω είχε κάνει αρκετά καλά play-off και τουλάχιστον, γιατί αυτό πρέπει να πούμε, διατηρήσαμε την δεύτερη θέση. Εξαρτάται και από αυτό. Δηλαδή νομίζω και ο Ζήφκο ήταν θετικός, προσπαθούσε και αυτός να βοηθήσει. Και ναι, κατέληξε η ομάδα να κερδίσει το κύπελλο με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση του Αλέξανδρου, που μπορώ να πω και από εδώ τα συγχαρητήρια. Και να αλλάξει και το κράτος του στη σκέψη, νομίζω, από την ομάδα του για το μέλλον του. Τελευταία ερώτηση. Είναι περισσότερο παίκτης ψυχολογίας, Γιώργο, οι τερματοφύλακες, παράδειγμα θα σου πω, ο Ρέι δεν έπιασε στον ΠΑΟΚ, νομίζω ομολογουμένως ένας καλός τερματοφύλακας και το δείχνει στις άλλες ομάδες που έχει αγωνιστεί, είτε Αργεντινή είτε Μεξικό. Και χθες είδαμε τον Ρόμπιν Όλσεν, επίσης ένα παιδί που νομίζω δεν έχει συνεργαστεί μαζί του, αλλά ήρθε στην ομάδα και δεν έπιασε. Και ήταν βασικός, είναι βασικός στην Εθνική Σουηδίας. Εχθές ήταν ίσως και ο κορυφαίος της ομάδας του. Και ρωτάει ο κόσμος, δηλαδή, γιατί ας πούμε ο Όλσεν, ο Ρέι, ο τερματοφύλακας υψηλού επίπεδου στον ΠΑΟΚ δεν, και όταν φεύγουν από τον ΠΑΟΚ, για τόσο ερώτησαν, είναι περισσότερο παίκτη ψυχολογία οι τερματοφύλακες, και αν δεν εγκληματιστούν, αν δεν νιώσουν από την αρχή ότι εδώ είμαστε τέλεια, τους παίρνει από κάτω. Επειδή δουλεύεις μόνο με τερματοφύλακες, γι' αυτό σε ρωτάω. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι ο δυσκολότερος οργανισμός για τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι κάτι που νομίζω έχει χτιστεί με τα χρόνια και η ομάδα, ο κόσμος είναι πάντα πάρα πολύ απαιτητική από αυτή τη θέση. Okay. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθε ο Ροντρίγκο, ήρθε από μια άλλη Ήπειρο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, προσπαθήσαμε πάρα πολύ να τον βοηθήσουμε στην προσαρμογή του. Και χωρίς να έχει κάνει κάποιο μεγάλο λάθος, απλά επειδή ακριβώς δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα που θέλαμε από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, μπήκαμε στη διαδικασία μαζί με κάποιες άλλες αλλαγές ο προπονητής να αλλάξει τον τερματοφύλακα. Από εκεί και μετά, τουλάχιστον για εκείνα τα δύο χρόνια, ο Αλέξανδρος ήταν καταπληκτικός, βοήθησε στο να κερδίσουμε 4 τίτλους. Οπότε μπορώ να πω κάτι για τον Ροντρίγκο, γιατί μετά μπήκε σε μια διαδικασία δανεισμών και δεν μπήκε ποτέ ξανά στην εξίσωση την αγωνιστική. Και δεν ξέρω ενδεχομένως αν παρέμενε, πώς θα μπήκε στον ανταγωνισμό, γιατί αποχώρησε το εξίσωσης. Η αλήθεια είναι ότι ναι, πράγματι στον ΠΑΟΚ χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πραγματικά μια ολοκληρωμένη υποστήριξη για τον τερματοφύλακα και ειδικά από έναν τερματοφύλακα που έρχεται από το εξωτερικό. Και ο Όλσεν, πρώτη φορά από τη Σουηδία στην Ελλάδα ήρθε. Ο Όλσεν. Ναι, ναι, ναι. Μετά έπαιξε σε άλλους λόγους. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι ένα βήμα, δύσκολο που πρέπει συνολικά η ομάδα, οι άνθρωποι της ομάδας, ο προπονητής τερματοφυλάκων να εντάξει πάρα πολύ γρήγορα τον αθλητή στο κομμάτι αυτό, να καταλάβει ακριβώς πώς λειτουργεί η πόλη, έτσι, ποια είναι η πίεση. Και πραγματικά πρέπει να γνωρίζεις από πριν όσο γίνεται και αυτά τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Να γνωρίζεις ότι είναι ένας άνθρωπος με προσωπικότητα και τα σχετικά. Νομίζω ο Όλσεν, φεύγοντας, πήγε σε ένα περιβάλλον οικείο. Έκανε πραγματικά καλά παιχνίδια με την εθνική του ομάδα. Μετά σιγά σιγά, εντάξει, βρέθηκε σε μεγάλες ομάδες. Βρέθηκε στη Ρώμα. Δεν σημαίνει ότι πήγε καλά. Δεν πήγε, ας πούμε, καλά στη Ρώμα. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά όταν μετά βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο επίπεδο, σιγά σιγά εκ των πραγμάτων θα βελτιωθείς. Οπότε, okay, ίσως ήταν για τον Όλσεν η στιγμή που ήρθε. Ναι, και εγώ εκεί καταλήγω. Ναι, κάποια άλλη στιγμή, αν είχε κάνει κάποιο πέρασμα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έχει μια διαφορετική, πιο διεθνή κουλτούρα, να μπορούσε να αποδώσει αυτά που βλέπουμε τώρα την πορεία και αποδίδει στην εθνική του ομάδα. Είναι πάντως αυτό που είπες, Γιώργο, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί φτάσαμε και στις 3, ότι είναι δύσκολη θέση του τερματοφύλακα γενικότερα και στον ΠΑΟΚ ειδικότερα μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη. Ίσως και γι' αυτό έχουν βγει παιδιά από τις ακαδημίες και στόπερ όπως ο Μιχαηλίδης τα τελευταία χρόνια και επιθετικοί ο Κλάους παλιότερα, ο Τζόλης και Μέση όπως ο Τσιγκάρας. Τερματοφύλακα έχουμε καιρό να δούμε και έχουν περάσει πολύ καλά παιδιά από τις ακαδημίες.
και νεαρά και παίκτες όπως και ο Νίκος και... ο Μελίσσας που είναι παίκτης Super League. Ο Νίκος, έτσι, ομολογουμένος και στο Βόλο και στη Λαμία. Δηλαδή, αλλά που... κάτι ναι, είναι λίγο δύσκολο στον ΠΑΟΚ μάλλον. Και απαιτητικό όπως είπες εσύ. Αγωνίζεται. Νομίζω όμως είναι κάτι το οποίο σαν ομάδα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ο τερματοφύλακας ο νέος, εντάξει, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να δείξουμε εμπιστοσύνη. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή αν ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα πραγματικά ένα παιδί να το βοηθήσει, όλος ο κόσμος και όλη η πόλη, όλος ο οργανισμός να μπορέσει και να αντέξει να κάνει αυτή την υπομονή, ώστε να μπορέσουμε να δούμε και ένα νέο Έλληνα τερματοφύλακα στην ομάδα. Γιατί πραγματικά... Ναι, μεγάλη πίεση για νίκες. Μεγάλη πίεση για νίκες. Στελεχώνει τις εθνικές ομάδες. Ναι, δηλαδή στελεχώνει τις εθνικές ομάδες. Τα παιδιά, υπάρχουν παιδιά, υπάρχει ο Μπότης που έφυγε και πήγε στην Ίντερ. Ο Ψεύτης, ο οποίος είχε φύγει πιο νωρίς, είναι στη Μίλαν. Εντάξει, νομίζω θα αξίζει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την... Μακάρι, την απλώς είναι... την αλλαγή στην κουλτούρα μας και να πούμε... Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη... ένα νέο Έλληνα τερματοφύλακα στο ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλη ανάγκη για νίκες και επίση, όπως μεγάλη θα είναι και στον ΑΠΟΕΛ, γιατί και αυτό είναι μεγάλο κλαμπ. Οπότε σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή προσαρμογή στην Κύπρο. Το καλό είναι ότι δεν νιώθεις ότι ζεις στο εξωτερικό. Είναι ένα καλό, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι πιο εξωτερικό, αλλά νομίζω σίγουρα, ευχαριστώ πολύ. Πολλές επιτυχίες και θα τα ξαναπούμε. Τα καλύτερα στο και καλή ξεκούραση. Αν έχεις χρόνο για ξεκούραση. Ναι. Όχι, έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά ήδη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ.